Εγώ πάντως θα σου έλεγα να το σκεφτείς ξανά και ξανά. Η έφεση πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις, φίλε. Μη στηρίζεις από τον εαυτό σου μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για μένα. Κάνεις λάθος. Ξέρεις τι λέγανε οι παλιοί στο προαύλιο? Ότι αυτό το 5-2 της απόφασης είναι σημαντικό για την έφεση. Δηλαδή? Δηλαδή αυτοί οι δύο που μειοψήφισαν κάποια επιχειρήματα θα έχουν. Και αυτά είναι σημαντικά, βέβαια θα στα πει καλύτερα και ο δικηγόρος σου. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει για μένα. Θα κρατήσεις το λόγο σου. Μην βιάζεις. Μην κλαις για σε παρακαλώ, μην κλαις για μένα. Θέλω να επιστρέψεις στην Κύπρο. Στο σπίτι σου, δεν θέλω να ταλαιπωρείς άλλο. Θέλω να ριζώσω. Εδώ, κοντά σου. Αλλά ο Ματέος επιμένει. Ήρθα να σε αποχαιρετήσω, αγόρι μου. Αγγελέα μου. Θα έρθω ξανά όμως τον άλλο μήνα. Και θέλω να προσέχεις, σε παρακαλώ, να προσέχεις τον εαυτό σου, σε γεδεύω. Εντάξει. Να έχεις θάρρος και δύναμη. Εμείς οι Κύπριοι δεν τα βάζουμε εύκολα κάτω. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Ο δικηγόρος σου θα κάνει έφεση και θα θεωρηθείς να είσαι δυνατός, να είσαι δυνατός. Έχω τον λόγο σου. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Πάλι από το κρουασάν που έδωσε ο Φρονιμάκης, ρε. Δεν θέλω να φάω, ρε, λέμε. Γιώργη, μου έδωσες το λόγο σου. Αύριο το πρωί την ώρα του προαυλισμού. Φίλε, μας το ξεκαθάρισα σε 48 ώρες. Θες να πεθάνεις, μαγιά σου. Η δικιά μου μαγιά είναι όμως να το σκεφτείς διπλά και τριπλά. Μην νομίζεις, όλους περνάνε αυτές οι σκέψεις, μέσω μετά την καταδίκη. Δεν θα το ξανασκέφτεσαι και χαλαρώνεις. Ρε, δύο μέρες είπαμε. Σε 6 μήνες είναι το εφετείο, σύνελθε. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα πια. Και όσο πιο γρήγορα τελειώσω, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουν και οι δικοί μου από την ταλαιπωρία. Καλά, εντάξει, μίλα μόνος σου. Σε 48 ώρες είπαμε. Το λόγο μου. Το λόγο σου μου τον έδωσες για αύριο το πρωί. Δεν φοράς παντελόνια, ρε. Ακόμα σ' αγαπώ. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ακόμα σ' αγαπώ. Άμα δεν σε δω, άμα δεν σε δω, άμα δεν σε δω, θα τρελαθώ. Κράτησα τη μυρωδιά. Κράτησα τη μυρωδιά σου να έχω φυλαχτώ. Άμα δε σε δω, άμα δε σε δω, άμα δε σε δω θα τρελαθώ. Άμα δε σε δω, άμα δε σε δω.
Πάτησε να πνεύσεις. Ήρεμα. Φυλακά! Φυλακά! Βοήθεια! Ο Ματέο δεν είναι καλά. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Θα ενημερώσω. Αλλά κάμε υπομονή. Κρίση πανικού είναι. Ξέρεις ότι θέλει τον χρόνο του. Έλα, περάσει. Εντάξει, σου πέρασε. Έλα, πάμε να βγεις λίγο στον προάβλιο να νιώσεις καλύτερα. Να νιώσεις καλύτερα, άκουσε με μια φορά, ρε Ματέο. Δεν θέλω. Πήγαινε εσύ. Δώσε μου τη ζώνη. Μου το υποσχέθηκες. Να κρατήσεις το λόγο σου. Σαν άντρας και σαν κριτικός σου.